Στο 17ο λεπτό, μετά από κόρνερ του Γκαλέτη, ο Χαλκιάς δεν συγκράτησε την μπάλα. Ο Τωροσίδης δεν μπόρεσε να τη σπρώξει τα δίχτυα. Ο διαιτητής Μαζαράκος κατελόγησε επιθετικό φάουλ. Δύο λεπτά αργότερα ο Λούα Λούα βρήκε τον Πάντο που έκανε το σουτ. Ο Χαλκιάς απομάκρυνε ο Κοβάσεβιτς. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε out. Στο δεύτερο ημίχρονο το συγκρότημα του Τάκη Λεμόνι ξεκίνησε δυνατά και απείλησε με τον Κοβάσεβιτς. Ο πορτιέρο του Άρη ήταν στη θέση και μπλόκαρε. Στο 58 ο Νούνιες εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Τζόρτζεβιτς έστρωσε για τον Γκαλέτη που έπιασε δυνατό σουτ. Δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πρώτη εμφάνιση για τον Αργεντινό αστέρα του Ολυμπιακού. Ο Σαμσούν για τον Άρη έκανε καλό σουτ. Ο Νικοπολίδης ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Στο 67 ο Μπελούτσι κράτησε την μπάλα, έκανε τη σέντρα. Ο Στολτίδης πήρε την κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Χαλκιά. Στο 70 ο Άρης θα μπορούσε να προηγηθεί όταν ο Κόκε γύρισε στον Σαμψόν. Αυτός δεν πρόλαβε να κάνει το σουτ και ο Τωροσίδης έσωσε. Δύο λεπτά αργότερα ο Μπελούτσι εκτέλεσε το φάουλ. Βρήκε το Στολτίδη. Αυτό σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα έφτασε στον Κοβάσεβιτς που φάνηκε να ανατρέπεται από τον Καράμπελα και ο διαιτητής αναμέτρησης Ηλίας Μαζαράκος κατελόγησε πέναλτι. Από τα 11 μέτρα, ο Τζόρτζεβιτς ήταν εύστοχος και έκανε το 1-0 στο 78. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους του Ολυμπιακού.